Βαριά φανέλα ο Ηρόδοτος, νέοι στόχοι, με πολλή δουλειά και αφοσίωση και πίστη στην ομάδα, να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Οι οποίοι είναι το πρωτάθλημα, όπως είπε και ο κύριος Οκιανός πριν ξεκάθαρα. Είναι ο βασικός μας στόχος, με χαμηλά το κεφάλι και πολλή δουλειά στις προπονήσεις. Ελπίζουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε. Γιάννη, μεγάλη επιστροφή στη γειτονιά σου, στο σπίτι σου. Σίγουρα για σένα είναι κάτι ιδιαίτερο. Η οικογένεια Κιλιάρα εξάλλου σημαίνει Ρόδοτος. Σίγουρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισα. Ήθελα πολύ να γυρίσω. Νομίζω ότι θέλω να κλείσω την καριέρα μου εδώ, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχουμε φτιάξει ένα καλό σύνολο φέτος. Με σκληρή δουλειά και καθημερινά στο γήπεδο πάμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ο στόχος είναι ψηλός, πάντα το πρωτάθλημα. Χαμηλά κάτω τα κεφάλια, σκληρή δουλειά για να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για το πρωτάθλημα. Και για σένα προσωπικά, είπες μόνος σου, θέλεις να κλείσεις την καριέρα σου στον Ηρόδοτο, αλλά φαντάζομαι όχι με μία σεζόν, θέλεις κάποια χρόνια μπροστά σου. Έχω ακόμα 6 με 7 χρόνια νομίζω, μέχρι 42-43. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Σαν το ρουμπάκι κάτι, ας πούμε. Μακάρι να μπορώ να παίζω, ειδικά στην ομάδα μου, όσα χρόνια μπορώ να μαντέξω τα πόδια μου. Οπότε, όπως είπα, είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισα, ήθελα να γυρίσω. Τίποτα άλλο. Αυτό. Ο αδερφός μου λείπει, ας πούμε, δεν είναι και στην Κρήτη, οπότε χάρηκε πάρα πολύ όταν του είπα ότι θα γυρίσω. Θέλει πάρα πολύ να έρθει και εκείνος. Δεν γίνεται, δυστυχώς. Εντάξει, και τους γονείς μου, ειδικά ο πατέρας μου, χάρηκε πάρα πολύ όταν το είπα. Εντάξει, είμαι αυτό, χαρούμενος πολύ που γύρισα και φαίνεται νομίζω. Οπότε φέτος και για τα επόμενα χρόνια το χαρώ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά.